τίποτα σοβαρό. Ένα μικρό καυγαδάκι με την Ξένια, αλλά δεν σε πήρα γι' αυτό. Για να τσακώθηκε εσύ με την Ξένια, κάτι σοβαρό συμβαίνει. Θα μου πει. Η ελπίδα δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ποτέ δεν πρόκειται να συμβιβαστώ με την ιδέα ότι κάποιοι μας άρπαξαν το κοριτσάκι μας μέσα από τα χέρια μας. Ναι, αλλά τώρα τη βρήκατε. Ο εφιάλτης τελείως. Πολύ θα ήθελα να έχω την τύχη της φίλης μου. Να βρω κάποιον σε και σένα. Αναρωτιόμαστε εδώ με τον Μάνο. Τι έγινε, μιλήσατε με τον Ηλία? Δεν μπορώ να σου πω από το τηλέφωνο. Θα έρθω σε λίγο από το γραφείο, σου είπα. Δες το γεγονός από τη θετική του πλευρά. Κάποιοι φτωχοί μας γειτονές από όπου θα κοιμηθούν χορτάτοι. Ναι, αλλά το ταμείο είναι μείον, Φάνη. Και έχουμε πολλά έξοδα, Φάνη. Δίκιο είχε ο Ηλίας που λέει ότι αγαπάς μόνο τον εαυτό σου. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Ηλίας. Γιατί? Επειδή τόλμησε να σου πάει κόντρα? Επειδή έκανε άθλιες επιλογές και κατέληξε ένα τίποτα. Δεν έχεις έλεος ούτε για μας τα παιδιά σου. Γι' αυτό είσαι και θα μείνεις πάντα μόνη. Δεν είναι σίγουρο επειδή εσείς φτιάξετε ένα διαφημιστικό φυλάδιο ότι ο κόσμος θα τρέξει σαν τρελός για να κάνει παραγγελίες. Θα μας έχει υπόψη του όμως. Πάντως, αν θέλετε τη δική μου γνώμη, κάνατε μια πολύ βιαστική κίνηση. Δεν ξεκινάς να κάνεις τόσο μεγάλη προετοιμασία χωρίς να ξέρεις ότι θα έχεις πελατεία. Δηλαδή, τι μου λες τώρα, ρε Φάνη, ότι ήταν λάθος η ιδέα με τα φυλάδια? Καθόλου. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό για να σας φέρει πελάτες. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο το νούμερο λάθος, ήταν και όλη η ιδέα. Παιδιά, ο κόσμος δεν σας ξέρει. Ούτε έχετε ένα μαγαζί ώστε να μπορεί να δοκιμάζει τα φαγητά σας. Άρα κάπως πρέπει να σας μάθει σαν delivery με σπιτικό φαγητό. Τι θα κάνουμε, ρε Φάνη, να βγούμε στον δρόμο και να φωνάζουμε εδώ τα καλά delivery? Δεν το βρίσκω καθόλου άσχημο. Καλά πλάκα μας κάνεις τώρα. Καθόλου, κάπως δεν πρέπει να διαφημιστείτε. Πώς δηλαδή? Λοιπόν, εγώ έχω σκεφτεί δύο τρόπους. Πρώτον, φτιάχνετε μία λίστα πελατών, οι οποίοι θέλουν να τους κάνουν delivery στο σπίτι. Άρα ξέρετε και ποιοι και πώς είναι. Ωραία. Ο πρώτος τρόπος μια χαρά μου ακούγεται. Για πάμε και στο δεύτερο, γιατί νομίζω ότι εκεί βρίσκεται η μαγιά. Λοιπόν, μαζί με το φυλάδιο θα μοιράζετε και μικρά δείγματα φαγητού στους γείτονες των πελατών σας. Άρα θα παίρνουν μια ιδέα του τι φτιάχνετε. Ξάδερφε Κόλατο. Καλή ιδέα, πάρα πολύ καλή. Εντάξει, μπορεί να έχει λίγο τρέξιμο, αλλά θα το κάνω. Λοιπόν, εγώ και η Τόνια θα βοηθήσουμε ως εξής. Θα ψάξουμε να βρούμε πελάτες στην πράσινη δύναμη. Ε? Έγινε. Πάλι μας κάνουμε λάθη. Δεν είπα ότι είμαι τέλεια. Προσπάθησε λοιπόν να μ' αγαπάς όπως αγαπάω κι εγώ. Με τα λατώματά μου. Κατάλαβες τώρα τι πάθαμε? Μου φαίνεται απίστευτη αυτή η ιστορία. Ξέρετε βέβαια ότι θα ασκηθεί δίωξη και εναντίον του μαευτηρίου και των γιατρών. Αυτό εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Έτσι κι αλλιώς ο δικός μου γυναικολόγος δεν ζει πια. Μαριάννα μου, εμείς θέλουμε να επικεντρωθείς στην πάνα μου και στον αδερφό μου. Δεν μπορώ να το χωνέψω ότι η ίδια μου η οικογένεια μου έκανε τέτοιο κακό. Έχετε δίκιο. Και πάλι πολύ ψύχραιμο σας βρίσκω. Ναι, γι' αυτό σου λέω δεν πρέπει να καθυστερούμε. Πρέπει να δράσουμε αμέσως. Θα κάνουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Κορίτσι μου, πες μου, τι πιθανότητες έχουμε να κερδίσουμε τη δίκη? Αρκετές. Αν όμως θέλετε να σιγουρευτούμε και να έχουμε αποτελέσματα σύντομα, πρέπει να τους μηνύσει και η κόρη σας. Καλά, αυτό ξέχασέ το. Μου φαίνεται σχεδόν αδύνατο. Γιατί το λέτε αυτό? Δεν είναι η άμεσα ενδιαφερόμενη? Και βέβαια είναι. Δυστυχώς γνώρισε πρώτα τη γιαγιά της και έχει δεθεί μαζί της συναισθηματικά. Μα πώς? Εκείνη μαζί με τον αδερφό σας δεν ευθύνονται για την αρπαγή της όταν ήταν βρέφος? Ποτέ δεν ήσουν τρυφερή μαζί μας. Όχι κάτι σπουδαίο, όπως είναι οι περισσότερες μάνες με τα παιδιά τους. Πάντα ήμουν κοντά σας και φρόντιζα να μην σας λείψει τίποτα. Ναι. Μόνο που ήσουν ψυχρή και μας κρατούσε σε απόσταση. Αναρωτήθηκες ποτέ πώς ένιωθα εγώ? Έμεινα χείρα πολύ νέα. Δεν ένιωσα καμιά χαρά. Μόνο ατέλειωτες υποχρεώσεις. Ορίστε. Πάλι για σένα μιλάς. Για το τι τράβηξες να μας μεγαλώσεις και πώς τα κατάφερες. Ευχαριστώ που το αναγνωρίζεις. Ήρθες, Χρυσό μου. Τι έγινε, τι αποφάσισε ο Ηλίας, μιλήσατε? Δεν έχω καλά νέα. Πραγματικά λυπάμαι. Δηλαδή,
Δηλαδή, ο Ηλίας θα κάνει τελικά μήνυση. Είναι ανένδοτος, δεν πρόκειται να υποχωρήσει. Μάλιστα. Ήμουνα σίγουρος. Ονειρεύεται να μας δει όλους μαζί αγαπημένους. Ούτε να ακούσει δεν θέλει για μήνυση. Ναι, καλά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Βλέπεις η μάνα μου για να κερδίσει τις εντυπώσεις, την περιέλαβε στη διαθήκη της. Καταλαβαίνω. Ξέρετε όμως πώς είναι αυτά. Μια διαθήκη μπορεί να αλλάξει. Μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτά να τα πει στην κόρη μας, που επιμένει να μην προχωρήσουμε σε δίκη. Τότε έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, αν η Ξένια που είναι το θύμα αυτής της υπόθεσης αρνηθεί να καταθέσει εναντίον τους, τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τους ενόρκους. Ναι, αλλά και εμείς δεν μπορούμε να ισχυριστούμε στη δίκη ότι ακόμα και σήμερα αυτοί οι δύο άνθρωποι επηρεάζουν την κόρη μας. Δεν θέλω να σας απογοητεύσω, αλλά από ό,τι μου είπατε, η κόρη σας είναι ενήλικη. Περίμενε. Εννοείς ότι υπάρχει πιθανότητα η Κάτια και ο Μάνος να θωωθούν? Περίμενε να ακούσουμε. Δεν λέω πως κάτι τέτοιο είναι σίγουρο. Θα κοιτάξω και άλλες παρόμοιες υποθέσεις, αν και είναι σπάνια η περίπτωσή σας. Εντάξει, Μαριάννα μου, αλλά εμείς θέλουμε να βάλεις τα δυνατά σου. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Έτσι, μπράβο, κορίτσι μου. Δεν είναι δυνατόν να ξεφύγουν με τέτοιο έγκλημα, επειδή είναι πλούσιοι. Ακόμα και σήμερα, τώρα που μιλάμε, προσπαθούν να εξαγοράσουν την κόρη μας. Ναι, αγάπη μου. Έλα, μην αργήσεις όμως. Έλα, σου έχω και μια έκπληξη. Ναι, και εγώ σ' αγαπώ. Άντε, γεια, γεια. Κοίτα, τόση ώρα απαιδεύομαι να φτιάξω ένα κόμπο και είναι μεταξωτή. Μπορώ. Παραδίδομαι. Άρα, πατέρα, δεν μπορώ να καταλάβω τόσα χρόνια. Διαβάζεις τις ψυχές των ανθρώπων και μια γραβάτα δεν μπορείς να δέσεις. Αυτό δεν έμαθα να το κάνω. Αυτό το έδαινε πάντα η μακαρίτσα μητέρα σου. Ναι, αλλά η μακαρίτσα μου έχει πεθάνει εδώ και χρόνια. Ναι, από τότε έχω να βάλω κι εγώ γραβάτα. Ζήτημα να έχω βάλει 10 φορές. Πόσο. Κακός. Πολύ κακός, γιατί είσαι κούκλος. Λες, ε. Μόντελο σου λέω. Είμαι σίγουρος ότι στο reunion θα εντυπωσιάσεις. Στο ποιο? Όχι, ρε, τι reunion και λες αυτά. Σε συνάντηση με τους φοιτητές μου έχω. Reunion, τι είναι αυτό? Έτσι το λένε τώρα, πατέρα. Ή μάλλον εδώ και χρόνια. Και πώς και σας ήρθε έτσι ξαφνικά? Καιρό έχω να τους ακούσω. Πράγματι, πέρασαν και 20 χρόνια. Ανέλαβε την πρωτοβουλία κάποιος που γύρισε από την Αμερική. Τι ζούσε εκεί? Από τότε που αποφύτησε. Μάλιστα. Και σε πόση ώρα σε περιμένουν? Σε καμιά ώρα. Μη στραβούν τσουνιά. Δεν θα σε ενοχλήσω. Εσύ είσαι η οικογένειά μου. Μου φέρθηκες όπως κανένας άλλος στον κόσμο. Ναι, αγάπη μου. Μόνο που τώρα θα πρέπει να πληρώσω παλιές αμαρτίες. Αποκλείεται. Δεν πρόκειται να το αφήσω να συμβεί. Και τι πρόκειται να κάνεις? Το έχω σκεφτεί πολύ. Ό,τι και να πούν οι γονείς μου στο δικαστήριο, η δική μου κατάθεση μετράει, έτσι δεν είναι? Μάλλον. Στην ουσία εγώ είμαι το θύμα. Αυτή μια χαρά έζησαν με την οικογένειά τους. Βέβαια. Άρα, αν εγώ δεν καταθέσω εναντίον σας, δεν υπάρχει λόγος να σας καταδικάσουν, σωστά? Θες να πεις ότι είσαι αποφασισμένα συγκρουστής με τους γονείς σου, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Ναι. Αν τελικά καταλήξουμε στα δικαστήρια, εγώ θα είμαι με το μέρος σας. Σοβαρά, αγάπη μου. Και βέβαια. Προσπάθησα να τους το δείξω με χίλιους τρόπους. Το παρελθόν πρέπει να τελειώσει μια για πάντα. Τι ωραίο, μιλιά! Πω πω! Ας είναι πολύ ωραίο! Για πού με ετοιμάζεις και μου έχεις βγάλει τα καλά σου? Θα πάω στο Στέφανο. Έχουμε καμιά γιορτή? Όχι, καλέ.
Απλώς μου πω ότι μου έχει μία έκπληξη. Λες να σου πει ότι έχει γυναίκα και δύο παιδιά. Πόσο ήρθε τώρα αυτό. Δεν έχω κέφια. Σόρα, Ελπιδάκη. Δεν είμαι καθόλου καλά και το χιούμορ μου έχει πέσει υπό το μηδέν. Γιατί τι έγινε. Άστα, όλα πάνε στραβά. Από το κακό στο χειρότερο. Εννοείς συνεδρίες στον Ανδρόνικο. Ακριβώς, στο μυαλό μου είσαι. Ας, έχω χοντρό πρόβλημα με τη μάνα μου. Και είμαι πεπισμένη πλέον ότι κανένας γιατρός δεν μπορεί να μας βοηθήσει για να λύσουμε το πρόβλημά μας. Όχι, Ντοριτάκι μου, μην το λες αυτό. Καλά, εντάξει. Η Μέρη είναι αλλού, είναι στον κόσμο της. Με το που γυρίσαμε, σηκώθηκε και έφυγε. Καλά, και αυτό τι σε πειράζει, εσένα. Τσακωθήκαμε πολύ άσχημα στη συνεδρία. Σε όλη τη διαδρομή λέξη δεν ανταλλάξαμε μεταξύ μας. Και με το που ήρθε στο σπίτι, ντύθηκε, παρφουμαρίστηκε και πήγε για χαρτάκι στις Βιβύες. Εντάξει, μπορεί να πιέστηκε και αυτή με τη συνεδρία και να θέλει να ξεφύγει βλέποντας τις φίλες της. Μην το παρεξηγείς αυτό. Καλά. Η γυναίκα είναι αφασία, σου λέω. Δεν καταλαβαίνει, Χριστό. Κούκου, παιδί μου, κούκου. Ξέρεις τι έλεγε όλη την ώρα στον Ανδρόνικο. Αχ, κάτσε, ας την κάνω. Αχ, αυτό το αγόρι. Πολύ το αγαπώ. Μέσα στην καρδιά μου το έχω, το Νικόλη μου. Αχ, είναι και άλλα τέτοια που δεν θυμάμαι. Αλλά θα πάω εγώ να τον βρω και θα σου πω. Α, μάλιστα. Α, γι' αυτόν μου ντύθηκες έτσι. Ναι, πώς σου φαίνομαι. Κούκλα. Αγόρι μου, πολύ νοικοκύρης έχεις γίνει τελευταία. Βλέπω και λουλουδάκια στο σπίτι. Πατέρα, δεν φεύγεις σιγά σιγά, θα αργήσεις. Ναι, νωρίς ακόμα, δεν βιάζομαι. Εγώ σε συμβουλεύω να φύγεις γιατί θα έχει κίνηση προς το κέντρο. Τι λες, παιδάκι μου, δίπλα είναι με το αυτοκίνητο. Ποιο αυτοκίνητο, ρε πατέρα, με κοροϊδεύεις. Γιατί δεν παίρνεις ένα ταξί. Θέλεις δηλαδή να έχω την αγνία σου όλο το βράδυ. Βάλτηκες τώρα να βγάλεις νωρίτερα στη σύνταξη. Αφού μου αρέσει να οδηγώ. Γιατί θέλεις να μου στερήσεις αυτή την αθώα ευχαρίστηση. Γιατί. Γιατί θα σκοτωθείς. Ξεχνάς τι έγινε την τελευταία φορά που πήρες το τιμόνι στα χέρια σου. Δεν μου έχεις εμπιστοσύνη καθόλου, έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Περνάει η ώρα. Δεν βιάζομαι, ρε παιδάκι. Πάμε με την ησυχία μου, άνετος είμαι εγώ. Περιμένω την ελπίδα και θέλω να είμαι μόνος μου όταν θα έρθει. Α, πες το ρε πουλάκι μου, πες το τόση ώρα και εγώ λέω τα λουλούδια τα έφερες για μας τα μπακούρια. Εποφελείσαι της απουσίας μου για να αποπλανήσεις τη μικρά ορφανία. Να σου πω, δεν είναι όλα αστεία. Μήπως να έρθω αύριο το πρωί, ε, να μην τσιλέ συνέχεια πιο σιγά γιατί είναι μέσα ο πατέρας μου και τέτοια. Ναι, ναι, και πού θα κοιμηθείς. Πού θα κοιμηθώ. Θα δω εγώ μωρέ. Θα πάω εκεί και όπου με βγάλει. Θα πάω σε ένα σκυλάδικο στην Εθνική Οδό. Σε σκυλάδικο θα κοιμηθείς. Μπορεί να κοιμηθώ και εκεί. Why not? Why not? Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρω ποια εποχή να διαλέξω. Αυτοί που δεν μιλάγανε καθόλου ή τώρα που δεν βάζουν γλώσσα μέσα τους. Ντορίτα, είσαι υπερβολική. Κανονικά δεν πρέπει να χαίρεσαι που τα πάνε μια χαρά. Α, για να σου πω, μη μου αρχίζεις και εσύ τώρα. Ωραία, τότε κάτσε και μίλα στον Νικόλα. Είμαι σίγουρη ότι θα σε καταλάβει. Αυτός παιδάκι μου σε κοιτάζει στα μάτια. Ναι, αλλά αυτός είναι που δίνει θάρρος στη Μερούλα, κατάλαβες. Αλλά θα τον κανονίσω εγώ σε λίγο. Τι λες, πολύ αποφασισμένη σε βλέπω. Ε, ναι, γιατί δεν πάει άλλο. Κοντεύω να σαλτάρω, σου λέω. Όλη την ώρα μου είναι γαβρούλη μου, πεθερούλα μου. Αηδία έχουν καταντήσει. Εγώ είμαι σίγουρη ότι ο κύριος Ανδρόνικος θα σας τη βρει τη λύση σιγά-σιγά. Καλά, άστο τον δόκτορα. Θα αναλάβω εγώ. Έχω τον τρόπο μου. Τι θα κάνεις δηλαδή. Δεν θα του πω τίποτα. Θα τον πάρω στην αγκαλιά μου και θα τον δω να παραμιλάει. Κι εγώ κάτι τέτοιο ονειρεύομαι για απόψε. Ε, γι' αυτό προσπαθώ να γίνω τόσο όμορφη. Α, δεν χρειάζεται και πολύ κόπο. Μια κουκλάρα είσαι. Φεύγω. Να περάσει καλά. Τι γίνεται εκεί? Είμαι έξω από το σπίτι. Η μεγάλη έχει φύγει και μόλις τώρα πέρασε μια κοπελιά. Μάλλον είναι η κόρη της. Η Ντορίτα θα ήταν. Η Ελπίδα είναι ακόμα μέσα? Ναι. Ωραία. Περίμενε και προχώρω, όπως είπαμε. Είχες πάλι διαβολική ιδέα. Πρόσεχε τώρα, μη στραβώσεις το σχέδιο. Μη μου ανησυχείς. Η δουλειά είναι τελειωμένη. Είσαι και ο πρώτος. Είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρεις.
Ναι. Έλα, Ελπίδα. Η Ξένια είμαι. Έλα, Ξένια. Δεν περίμενα να με πάρεις. Δεν μπορούσα να τα αφήσω όλα έτσι. Ήθελα να μιλήσουμε. Κι εγώ, αλλά με πρόλαβες τελικά. Δεν έχει ξανασυμβεί να κοντραριστούμε και νιώθω λίγο περίεργα. Συγγνώμη για το χαστούκι. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν ξέρω πώς το έκανα. Το έχω ξεχάσει ήδη, μην ανησυχείς. Και ήθελα να σου το πω. Σε ευχαριστώ. Είσαι στο σπίτι, να περάσω για λίγο. Όχι σήμερα. Ξέρεις, έχω κανονίσει να βγω. Κρίμα. Και ήθελα να μιλήσουμε από κοντά. Δεν θέλω να μείνει έτσι αυτή η παρεξήγηση ανάμεσά μας. Ούτε κι εγώ, αλλά πραγματικά είμαι σχεδόν στην πόρτα, έφευγα. Θα βγεις με τον Στέφανο? Ναι, δηλαδή όχι ακριβώς. Θα πάω από το σπίτι του, μου έχει μία έκπληξη. Α, και τον περιμένεις να έρθει να σε πάρει? Όχι, θα πάω με ταξί. Έγινε. Θα τα πούμε αύριο. Χρειάζεστε βοήθεια? Όχι, είμαι εντάξει. Όπως επιθυμείτε. Πάω στο σπίτι τους. Ελπίζω να τους κάνεις να αλλάξουν γνώμη. Θα προσπαθήσω να τους πείσω να ξεχάσουν αυτή τη γελία ιστορία με τη μήνυση. Ποιος θα το έλεγε, αγάπη μου? Καλησπέρα σας, κυρία Καλυφατίδη. Γνωριζόμαστε. Έρχομαι από το Ίδρυμα Αγία Εκατερίνη. Μήπως αυτό σας λέει κάτι? Τι είπες? Το Ίδρυμα Αγία Εκατερίνη στο Ναύπλιο. Εκεί που εγκαταλείψατε την εγγονή σας πριν από 22 χρόνια. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να τους σταματήσω. Σου το χρωστάω. Και σε σένα, Μανώ. Μου φερθήκατε με τη μεγαλύτερη γενναιοδορία. Θα πεις κάτι στον αδερφό μου? Και βέβαια, ό,τι θέλεις. Μια στιγμή, πού πας? Τζόρτζι, τι έπαθες? Πρέπει να σου μιλήσω λίγο. Δεν γίνεται, ετοιμαζόμουν να φύγω, ήμουνα στην πόρτα. 2 λεπτάκια μόνο να σου μιλήσω. Μόνο εσένα έχω ελπίδα. Ωραία, λέγε, τι έγινε? Διώξαν από τη δουλειά. Γι' αυτό είσαι έτσι? Τα κοπάνισα κανονικά, τα ήπια όλα. Ολομόναχος, ταπί και ψύχρεμος. Ωραία, κοίτα, Τζόρτζι, πραγματικά λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Ξέρεις, έχω ραντεβού, ετοιμάζομαι να φύγω. Τυχερούλα, να περάσεις καλά. Ναι, έλα, σήκω τώρα. Τζόρτζι. Τζόρτζι, τι κάνεις, σήκω σε παρακαλώ, Τζόρτζι. Άσε με 2 λεπτά να απλώσω λίγο τα πόδια μου, λίγο. Άσε με. Τζόρτζι, μην κοιμάσαι, σε παρακαλώ. Μωρέ, θα σε ξυπνήσω ακόμα και αν χρειαστεί να ρίξω ένα κουβά νερό πάνω σου. Να του πεις ότι μετάνιωσα για όλα όσα έκανα. Και όχι μόνο σε αυτόν. Και από τη μητέρα σου να ζητήσεις συγγνώμη.
Ελπίδα, ίσως σου φανεί παράξενο αυτό που θα σου πω. Το ξέρω ότι είμαστε πολύ λίγο καιρό μαζί. Αλλά είμαι σίγουρος ότι είσαι η γυναίκα της ζωής μου. Θέλω να σε παντρευτώ. Πα. Πολύ γλυκερό, όχι, όχι. Ελπίδα, θέλω να γίνεις γυναίκα μου. Αχ, τι έχω πάθει ο άνθρωπος. It's an open invitation. Everybody's free to come. Trying to solve the situation. Four corners have been undone. And it's now. Έφερα την παραγγελία σας. Σας περίμενα σε κανένα μισάωρο. Ναι, ένας κυριούλης μου θα γυρίσει στη δικιά του και ήρθε νωρίτερα, πειράζει. Όχι. Έτσι κι αλλιώς είναι όλα κρύα. Δεν νομίζω να χαλάσουν μέχρι να έρθει το αμόρι. Μισό λεπτό. Φυσάει το σκηνικό, ε? Ναι, φυσάει πολύ. Ορίστε. Και αυτό για τον κόπο σου. Ευχαριστώ, καλή. Καλή νύχτα. Έλα. Τζόρτζι, σε παρακαλώ. Έλα. Ξύπνα, σε παρακαλώ. Ξύπνα, σου φέρα καφέ. Αστανάζια, σήκω και πιες τον καφέ σου, σε παρακαλώ. Μη σου. Τι έγινε? Είσαι στο σπίτι μου και με εμποδίζεις να πάω στο ραντεβού μου. Λοιπόν, έλα. Πιες από αυτό. Πιες λίγο καφέ, σε παρακαλώ. Ωραία, άστο. Συγγνώμη, Ελπιδάκη. Είμαι ένας αποτυχημένος. Ό,τι αγγίζω το καταστρέφω. Παιδί μου, τι έχεις πάθει, σύνελθε! Ένα τίποτα είμαι. Ήθελα να πιάσω και την καλή. Να, με απολύσαν σου λέω. Με διώξανε. Μου το είπες αυτό, παρακάτω. Τώρα λοιπόν, τι αλλάζει. Είναι πολύ σκληρή αυτή η πόλη. Το μετάγιος που ήρθε. Μήπως είναι ένα σημάδι, μήπως πρέπει να ξαναγυρίσεις πίσω. Με έχεις για ανίκανο δηλαδή, εσύ περνιέσαι για σπουδαία. Λοιπόν, άκου Τζόρτζι, πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ για την κατάστασή σου, αλλά δεν μπορώ να σε βοηθήσω, δεν το καταλαβαίνεις. Άσε με να σου πω τον πόνο μου και μετά διώξε με. Μέταξε με έξω, κάνω ό,τι νομίζεις. Δεν προλαβαίνω, λοιπόν σήκω. Πού πας? Θα πάρω τηλέφωνο ένα ταξί να φύγεις τώρα. Καλά, θα με πετάξει έξω στην κατάστασή μου. Δεν με βλέπει, είμαι χάλια. Μόνο εσένα, εγώ, Ελπίνα. Αφήσαι, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να σου κάνω τι νοσοκόμα, δεν το καταλαβαίνει. Κάποτε ήσουν πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Τώρα έγινε χειρότερη και από την ξένια. Γενικά η πρωτεύουσα του χαλάει του ανθρώπου. Του χαλάει. Σταμάτα να φορτώνεσαι σε μένα και την ξένια. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθει τρόπου και να σταματήσει να μπαίνει στη ζωή των ανθρώπων. Έλα, μωρό μου. Έλα, αγάπη μου. Τι έγινε, ξεκίνησες? Όχι, ακόμη είμαι στο σπίτι. Άντε, δεν ξεκίνα, δεν κρατιέμαι, θέλω να σε δω. Γιατί σε μένα, Θεέ μου, γιατί σε μένα! Τι κάνει έτσι, ποιος είναι εκεί? Όχι, ποιος να είναι, άφησε την τηλεόραση ανοιχτή. Α, καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσεις. Ναι, ξεκινάω. Έχω καλέσει ταξί, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί δεν είμαι έτοιμη. Μην αργήσεις. Γιατί θα φας κάτι καλό εδώ που δεν το έχεις μαγειρέψει εσύ. Ωραία, εντάξει. Καλά, δεν θα με ρωτήσεις τι. Μωρό μου, να τα πούμε από κοντά. Καλά, θα μου πεις τώρα τι βλέπεις εκεί. Τίποτα, βλακίες. Και τέτοια ψύχρα. Εγώ έκοβα το κεφάλι μου ότι θα μετάραζες τις ερωτήσεις μέχρι να μάθεις τι σου έχω ετοιμάσει. Σίγουρα δεν συμβαίνει κάτι. Μωρό μου, είμαι πάρα πολύ αγχωμένη. Προσπαθώ να γίνω όμορφη για σένα, κατάλαβες. Γι' αυτό είμαι έτσι. Κούκλα είσαι πάντα. Λοιπόν, γεια σου, σ' αγαπώ. Κι εγώ. Δεν κατάλαβα, θες να μου δημιουργήσεις και προβλήματα από πάνω. Δεν καταλαβαίνω κι εγώ την ταραχή σου. Άσε με να μαντέψω. Ήταν ο γιατρουδάκος το τηλέφωνο, ε. Τζόρτζι, γιατί μου το κάνεις αυτό? Του έπεσε λαχείο που σε βρήκε. Μακάρι να είχα κι εγώ την τύχη. Κόφτο! Ή θα σηκωθείς να φύγεις τώρα από το σπίτι μου ή δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει.
Μωρό μου, μου λείψες. Μπα, βρήκες το δρόμο. Ξεροσάλισα το σύρο εδώ πέρα. Δεν κατάλαβα, γιατί αυτό το στράβωμα. Έλα, εντάξει, συγγνώμη. Έχω κι εγώ τα δικά μου. Να σου πω. Α, καλά, σήμερα φυσάς, έτσι δεν το συζητώ. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ να δεις. Τι. Εγώ να δεις, μου έχεις λείψει. Επιτέλους μόνοι μας, χωρίς τη Μέρι μπάστακα πάνω από το κεφάλι μας. Ρε Ντόριτα, δηλαδή, συγγνώμη, όλο τη βρεις αυτή τη γυναίκα, σε βαρέθηκα πια. Δεν κατάλαβα, θα μου βάλεις χέρι πως θα μιλάω για την οικογένειά μου τώρα. Αλλά το έχεις κουράσει το θέμα. Δεν γουστάρεις μία που με είδες, έτσι. Βέβαια, προτιμούσες να φέρω τη Μερούλα και απογοητεύτηκες, γι' αυτό αυτά τα μούτρα. Να σου πω το Ρίτα, θα τη βγάλεις αυτή την κασέτα επιτέλους. Σου είπα, έχω τα δικά μου. Τρέλα πουλάς. Εγώ μιλάω με γεγονότα. Ποια γεγονότα, βρε Σούργελο, ποια γεγονότα. Με τη μάνα σου, απλά τη θεωρώ μάνα σου, τίποτα παραπάνω. Δηλαδή δεν την κάνεις κέφι. Αλλά εσύ το έχεις κάψει τελείως, ε. Και γιατί είσαι τότε όλη την ώρα στο πίτσι πίτσι. Και τις προάλλες μου είσαι ότι τη γουστάρεις κιόλας. Αφού τη συμπαθώ. Λογικό δεν είναι. Εντάξει, ωραία γυναίκα είναι, δεν αντιλέγω, αλλά δεν φτιάχνομαι να πηγαίνω και με σαραντάρες. Άλλωστε, είμαι ερωτευμένος. Με σένα βρεχάζω. Δηλαδή δεν την κάνεις κέφι. Τι πιστεύω. Δεν πας καθόλου καλά τελικά εσύ, ε. Καθόλου καλά. Πάντα βρίσκεις τον πιο κουλό λόγο για να τσακωνόμαστε. Νικόλα! Αντί για, όταν ισιώσεις τα ξαναλέμε. Για πού το έβαλες? Δεν ξέρω. Αυτό είναι το θέμα. Να πω να χτυπήσω καμιά ένεση, να πέσω στη θάλασσα, κάπου μακριά από σένα. Έλα, αφού με αγαπάς, μωρό μου. Ναι, σ' αγαπάω, να μην έσωνα. Έλα. Αλλά να σου πω κάτι. Αν δεν σταματήσεις αυτή τη σχιζοφρένεια, στο λέω. Θα σε στείλω από εκεί που ήρθες, ε. Δηλαδή είναι τρελό τώρα το κοριτσάκι σου, ε. Τι είναι. Τρελό. Διαδέσιμο είναι. Διαδέσιμο. Αλλά τι να κάνω, αφού σ' αγαπάω. Μπορώ να κάνω αλλιώς. Είμαι μαζόχας, φαίνεται. Μάλλον. Καλησπέρα. Έλα, τι έγινε. Πήρα να μάθω αν της έδωσες το δαχτυλίδι. Είναι εκείνα της η Χαρό? Όχι, δεν είμαστε μαζί. Καλά, σήμερα δεν θα της έκανες την πρόταση? Πάντως, αν άλλαξε κάτι, πες το μου και αν μπορώ να συμπαρασταθώ. Τι είναι αυτά που λες, καμία σχέση. Απλώς δεν έχει έρθει ακόμα. Μόλις μιλήσαμε και μου φάνηκε λίγο αγχωμένη. Τι εννοείς? Δεν θα πας να την πάρεις? Όχι, θα έρθει με ταξί και όπως σου είπα, την άκουσα κάπως. Μήπως ξέρεις εσύ αν συμβαίνει κάτι? Τα κλασικά της ελπίδας. Δεν είναι ακόμα στενοχωρημένη από το καυγά μας. Ξέρεις τι πιστεύω? Θα σε αφήσει να περιμένεις για πολύ. Από μικρή, όταν ήταν ταραγμένη, απομονωνόταν μέχρι να βάλει σε τάξη τις σκέψεις της. Τι θέλεις να πεις? Θέλω να πω να μην την περιμένεις σύντομα. Αυτό αποκλείεται. Βάζω στοίχημα ότι ξεκίνησε κιόλας. Πολύ αισιόδοξη σε βλέπω. Εγώ πάντως θα σου πρότεινα να πας να την πάρεις. Θα χαρεί πολύ με την έξτρα έκπληξη. Νομίζεις? Τι σου λέω. Από μωρά μαζί μεγαλώσαμε. Την ξέρω απ' έξω και ανακατοτά. Τι να σου πω, μπορεί να έχεις δίκιο. Σίγουρα. Λοιπόν, σε κλείνω και εύχομαι όλα να πάνε καλά. Δεν θα έπρεπε να μου το κάνεις αυτό. Να πληρώσεις πολύ ακριβά. Είπατε κάτι? Όχι, τίποτα. Στολίστηκες για να βγεις με τον γιατρό και εμένα θα με πετάξεις σαν το σκυλί στο δρόμο. Μπράβο. Ναι. Έλα ρε αγάπη μου, ξεκίνησες. Άστα αγάπη μου, έπαθα ζημιά. Δηλαδή τι ζημιά? Θα σου εξηγήσω από κοντά. Λοιπόν, κλείσε, σε λίγο θα είμαι εκεί, εντάξει? Μόνο εσένα έχω ελπίδα, μόνο εσένα έχω όμως. Συγγνώμη, τι κάνεις εκεί, τηλεόραση βλέπεις? Όχι, την έχω αφήσει ανοιχτή. Λοιπόν, σε κλείνω για να πάρω ταξίδια. Θα σε παράταγα μόνο σου και θα έφευγα, αλλά η Μέρη δεν σε συμπάθησε καθόλου την τελευταία φορά που σε είδε. Εντάξει. Πολύ καλά, θα σου αδειάσω τη γωνιά μου. Μόνο μη μου μιλάς άσχημα. Δεν έχω που να πάω, ρε Ελπίδα. Τζόρτζι, σταμάτα τις κλάψεις. Βαρέθηκα να σ' ακούω. Εντάξει. Την κάνω. Την κάνω. Δεν είμαι πολύ καλά. Αφού είμαι χάλια, δεν με βλέπει. Πού να πάω, ρε Ελπίδα μου? Και τι θες να κάνω? Δεν μπορώ να σ' αφήσω έτσι στο σπίτι της Μέρης. Αν σε δει, θα πάθει εγκεφαλικό, δεν το καταλαβαίνει. Κεφάλι μου. Με έχει πεθάνει το κεφάλι μου. Εντάξει.
Θα πάω να σου φέρω ένα παυσίπονο, αλλά μετά θα φύγεις, έτσι. Βέβαια, στο υπόσχομαι. Θα φύγω αμέσως μετά. Αμέσως θα φύγω. Καλησπέρα σας. Μαζευτήκανε πάλι τα κορίτσια, ε. Τι να κάνουμε, να μην παίξουμε καμιά μπυριμπούλα να περάσει η ώρα μας. Μία. Το έχετε κάνει λέσχη κανονικά. Μικρή, κόψε τις εξυπνάδες. Καλά με φωνάζεις. Πάω πάνω, να σας αφήσω και ήσυχες. Γεια σου, Τάτη. Γεια σου, μάνα. Ωραία, πηγαίνω κι εγώ. Για να περίμενε λίγο. Θέλεις κάτι? Μην κάνεις το χαζό. Τα έχω πάρει με τα προγράμματά σας τελευταία. Έτσι όπως βλέπεις τη θάλια μέρα παραμέρα, εγώ τη βλέπω ελάχιστα. Τι να πω, εγώ απλά είμαι μαζί της όποτε μου το ζητήσει. Φαίνεται περνάει καλύτερα μαζί μας. Μήπως να το σκεφτείς αυτό. Μαζί σας. Τολμάς και μιλάς στον πληθυντικό. Μέσα στο σπίτι μου και μου πενεύεις το ξόανό. Τυχαίνει εγώ και η Αμάντα να ασχολούμαστε πιο ουσιαστικά με τη μικρή αντί να χαρτοπέζουμε νύχτα μέρα. Δεν κατάλαβα, θα μας την πεις και όλα για την πυρίμπα μας. Ας μην με παρατούσε να πέρναγα κι εγώ αλλιώς το χρόνο. Μήπως να βρει λίγο χρόνο να ασχολείσαι με τη μικρή περισσότερο. Από ό,τι καταλαβαίνω συνέχεια κλεισμένη στο δωμάτιό της. Γύρευε σε τι site σερφάρι στο ίντερνετ. Είναι ο Μιχάλης και μοντέρνος τώρα. Δεν μου λες η κοτάρα σου, μαθαίνει τα εγγλέζικα. Βιβί, σταμάτα, ε! Αν την ξαναπιάσεις στο στόμα σου. Τι θα γίνει, θα με κάνεις ντα! Καλά και κόφτο. Είσαι σε εχθρικό έδαφος και δεν σε παίρνει για μαγκές. Μάλιστα. Μίλησε κιζέτα. Τώρα καταλαβαίνω από πού ξεσήκωσε αυτό το ωραίο λεξιλόγιο η δικιά μου. Δεν είμαι δικιά σου, το ξέχασες. Με αντικατέστησες με την αναργασμικιά! Βιβί, ηρέμησε. Μιχάλη, καλύτερα να πας σπίτι σου. Μη σας ακούς και το παιδί να φωνάζετε, δεν είναι σωστό. Όχι! Θα μείνει και θα μπει και ένα τραγούδι. Που τολμά να κάνει κριτική στη Βιβίκα μετά τον τρόπο που της φέρθηκε. Ζέτα, κόφτο. Μη ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Επιτέλους, μίλησε και ένας λογικός άνθρωπος. Σε ευχαριστώ, Μέρη. Άμα συνέλθεις, θα ξαναλέμε. Θα συνέλθω όταν η ηλίθια εγκόμενά σου σταματήσει να κάνει πλήση εγκεφάλου στην κόρη μου. Τι να σου πω τώρα, τι να σου πω. Είσαι ανεκδίκητη. Δεν περίμενα και κάτι καλύτερο από σένα. Καληνύχτα σας. Αυτό, αγάπη μου, έπρεπε να το έχεις κάνει νωρίτερα. Σε εδώ θα παυσίπονο. Τζόρτζι! Τζόρτζι! Ελπίδα είμαι.